Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μια ευχάριστη, χαρούμενη, ελπιδοφόρα ιστορία επιτυχίας έχω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Θυμάστε ένα βίντεο παλιό? Το βίντεο έχει τίτλο «Αμαία σημαίνει άνθρωπος με ειδικές ανάγκες ή αντοχές». Θέλω πρώτα να ξαναδούμε το παλιότερο βίντεο, επειδή είναι σύντομο το update, αλλά έχει σημασία να δούμε το αρχικό βίντεο. Γιατί αυτή η φίλη είναι μια ψυχάρα, είναι μια αγωνίστρια ζωής, η οποία χρησιμοποίησε το κανάλι μας ψυχοφέλημα και δημιουργικά για τον εαυτό της και σήμερα μοιράζεται μαζί μας μια ιστορία επιτυχίας. Πάμε να δούμε το βίντεο από το 2021, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Καλησπέρα. Έχουμε έτσι ένα θέμα απόψε ιδιαίτερο. Αμαία σημαίνει άνθρωπος με ειδικές ανάγκες ή αντοχές. Κύριε Πετρίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέει το όνομα της κοπέλα, θα το διαβάσω. Είναι στην ηλικία μου, είναι 46 ετών. Εδώ και λίγους μήνες σας παρακολουθώ στο vlog σας και ομολογώ ότι έχω βρει πολλές απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα που εμφανίστηκαν και εμφανίζονται μπροστά μου καθημερινά. Βοηθάτε πολύ αρκετό κόσμο στις μέρες μας και είστε αξιόλογος άνθρωπος. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που αποφάσισα να σας γράψω είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν μπορώ να διαχειριστώ την πάθηση που υπάρχει στο δεξί μου πόδι. Λέγεται ρευοϋποποδία και είναι κινητής. Οι γονείς μου από παιδί έκαναν ό,τι μπορούσαν από ιατρικής πλευράς για να βελτιωθεί ο τρόπος βαδίσματός μου και πάντα με παρότριναν να έχω μια φυσιολογική ζωή. Στο σχολείο ήμουν κλειστό παιδί και δεν είχα πολλές φίλες. Δεν ήθελε κανένας να παίξει μαζί μου κρυφτό ή κυνηγητό, ίσως γιατί υποσυνείδητα ήξεραν ότι δεν μπορώ να τρέξω όπως εκείνη και δεν ήθελα μάλλον να πληγωθώ. Γενικά ήμουν ένα παιδί που για αρκετά χρόνια τα καλοκαίρια τα περνούσα σε κλινικές και νοσοκομεία. Όταν μεγάλωσα και πέρασα στο πανεπιστήμιο, λίγο πριν αποφοιτήσω, συνειδητοποίησα ότι οι συνθήκες εργασίας για μένα θα ήταν δυσίωνες εξαιτίας του ρατσισμού των ανθρώπων. Είναι, το διαβάζω όπως το έγραψε η φίλη. Βλέποντας η εντός εισαγωγικών κανονική ένα πρόσωπο αμαία, αμαία σημαίνει άνθρωπος με αναπηρία, θεωρούν ότι είναι υποχείριο τους και πρέπει, συγγνώμη που θα το γράψω, να είναι δούλος τους, να σκύβει το κεφάλι πάντοτε. Με το πέρασμα των χρόνων ο θυμός μου μετατράπηκε σε μια ατέρμονη δίψα να μαζεύω πτυχία με σκοπό όταν με οποιοδήποτε τρόπο με μειώνουν να τους μειώνω κι εγώ, θυμίζοντάς τους ότι μπορεί να είμαι αμαία όπως λέτε εσείς και να μπήκα στη δουλειά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για αυτά τα άτομα, όμως οι γνώσεις μου και η προσωπικότητα μου έχουν κάτι άλλο να σας αποδείξουν, το οποίο δεν είναι αρεστό σε εσάς και σας κυριεύει ζήλια και κακία. Έχω γίνει πολύ ετοιμόλογη και οι ατάκες μου πέφτουν βροχή, μπράβο. Αρκεί να σας πω ότι τώρα βρίσκομαι στην εργασία μου, δεν μου δίνουν τίποτα να κάνω από θέμα δουλειάς, με αγνοούν πλήρως όλοι τους, είμαι τιμωρημένη βλέπετε γιατί αντιμίλησα στην προϊστάμενή μου και για να περάσει η ώρα μου σας γράφω αυτό το μήνυμα. Αλήθεια. Αλήθεια, μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας πώς πρέπει να το διαχειριστώ αυτό το θέμα? Με απασχολεί πάρα πολύ. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που γυρνώντας σπίτι κλαίω, ξεσπάω στους δικούς μου και τρώω ασταμάτητα. Ήμουν 55 κιλά και τώρα είμαι 90. Ξέρω καλά ότι κάνω κακό στον εαυτό μου και δεν μου αξίζει. Όμως υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να το διαχειριστώ και με πονάει πολύ. Στο δημόσιο βλέπετε που εργάζομαι, δεν μετράνε οι γνώσεις, αλλά αν είσαι κομψός ή κομψή και αν έχεις κάποιον να σε στηρίζει εντός αγωγικών, αν έχεις μέσον δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των σχέσεων, μία από τα ίδια. Καμία πεθερά δεν θέλει καμία νύφη κουτσή, έτσι όπως τα γράφει η φίλη Σικ, έτσι το διαβάζω, και κανένας γιος να κακοκαρδίσει τη μαμά. Αποφάσισα κι εγώ πως αν δεν βρω κάποιον αξιόλογο άνθρωπο, θα μείνω μόνη μου και δεν με νοιάζει. Υπάρχει κάποιος στη ζωή μου μεγαλύτερος 13 χρόνια, αλλά δεν είναι για πολλά. Δεν ξέρει τι θέλει βασικά και με έχει κουράσει. Απλώς συναντιόμαστε όποτε και αν θέλω εγώ πια. Με κολακεύει αλλά και με κουράζει ταυτόχρονα. Έχω κάτι να περνάω που και που την ώρα μου. Στην αρχή τον αγαπούσα και όταν τον έβλεπα έλειωνα και αυτός εξαφανιζόταν.
Τώρα έχω εξαφανιστεί εγώ και αυτό στέλνει μηνύματα λέγοντας ότι χάθηκα και άλλαξα πολύ. Ανάμεσα στα δύο παραπάνω προβλήματα, θεωρώ σοβαρότερο την αντιμετώπιση τοξικών εργασιακών σχέσεων παρά τους άντρες. Και αυτό γιατί έκανα μεγάλο αγώνα για να μπω στο δημόσιο. Με πληγώνει που δεν έκανα οικογένεια και παιδιά, δεν το κρύβω, όμως ίσως είναι καλύτερα από ότι ένας τοξικός γάμος, μια τοξική οικογένεια, ένα τοξικό συγγενολόγη συζύγου. Κλείνοντας, νιώθω ότι μπορεί να σας κούρασα, αγάπη μου, όχι δεν με κούρασες. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας πώς, με ποιον τρόπο μπορώ να διαχειρίζομαι το θυμό μου, την οργή μου, όταν βλέπω άτομα να με στιγματίζουν και να με μειώνουν, είτε λεκτικά, είτε με τη στάση του σώματός τους. Αγαπημένη μου, έχεις την αγάπη μου, τη συμπάθεια μου και μια μεγάλη διαδικτυακή αγκαλιά. Δεν ήξερα τι ήταν η ρευοϋποποδία, μπήκα μέσα και διάβασα. Είναι όντως, όπως το γράφεις, μια γενετής πάθηση, η οποία αντιμετωπίζεται, αλλά δεν ιάται πλήρως, με διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις από ορθοπαιδικούς κυρίως, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να είναι και πολύ επίπονες και συνεχίζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας. Άρα ένα το κρατούμενο, πριν να σε στιγματίσουν οι ανόητοι που σε στιγματίζουν, πριν να βιώσεις το bullying ίσως στο σχολείο, αν το έχεις βιώσει, γιατί γράφεις ότι δεν ήθελαν τα άλλα παιδάκια να παίζουν μαζί σου για να μην σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Μπορεί να μην έχεις βιώσει bullying. Το mobbing όμως που βιώνεις στον εργασιακό χώρο, δηλαδή το bullying στον εργασιακό χώρο, τον εργασιακό εκφοβισμό, πριν να βιώσεις όλα αυτά, βίωσες το σωματικό πόνο, ο οποίος σωματικός πόνος διώνεται από το σώμα μας, από τον εγκέφαλο μας, από το είναι μας, από την ψυχή μας, και ως ψυχικός πόνος και ως ψυχικό τραύμα ο σωματικός πόνος. Γι' αυτό άνθρωποι που έχουν κάνει πολλές επεμβάσεις, άνθρωποι που έχουν κάνει πρόσφατα μεγάλες ή και μικρότερες, αλλά κυρίως μιλάνε για επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, για πολύ ωραίες χειρουργικές, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, που το σώμα μπαίνει κάτω από τον ιστέρι για πολλή ώρα και δέχεται τον πόνο το σώμα, παρόλο που ο ασθενής εκείνη την ώρα δεν το συναισθάνεται, επειδή βρίσκεται κάτω από την επίρρεια αναισθητικού. Παρ' όλα αυτά το σώμα δέχεται όλα αυτά τα χτυπήματα. Όλη αυτή η πόνη, η σωματική, μετατρέπονται μετά σε διάφορα συμπτώματα που μπορεί να μπαίνουν στη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες ή της κατάθλιψης ακόμη, διαταραχών φαγητού, όπως περιγράφεις εσύ ότι έχεις βάλει τόσα πολλά κιλά, 45 κιλά, διαταραχών φαγητού, εφιάλτες μπορεί να βλέπει κάποιος, να έχει flashbacks, να έρχονται αναμνήσεις συνεχώς των αρνητικών σκηνών που να τον ταράζουν, να την ταράζουν. Αυτό που κάνεις εσύ που πας στο σπίτι και κλαις απαρηγόρητη, γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις τη ζωή σου με αυτή την τεράστια ατυχία του να γεννηθείς με ρευοϋποποδία. Εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε παιδάκι γεννιέται με κάποια γενετική πάθηση ή γεννιέται σε ένα εξαιρετικά τοξικό περιβάλλον είναι άτυχο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μόνη τύχη, η ατυχία που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και δεν εξαρτάται από εμάς, σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε και κάτω από ποιες συνθήκες θα γεννηθούμε και τι κληρονομιά γενετική θα φέρουμε μαζί μας στη ζωή. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεσαι εσύ που γεννήθηκες με ρευοϋποποδία. Δεν το επέλεξες, δεν έκανες κάτι λάθος για να το πάθεις. Είναι μία πιθανότητα, μία στις πόσες, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα, να γεννηθεί ένα παιδί με ρευοϋποποδία, όπως μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με ένα σύνδρομο Down, για παράδειγμα, ή με κάποια άλλα γενετικά σύνδρομα, ή να γεννηθεί ένα παιδί που να του λείπει κάποιο μέλος. Δεν φταίει εκείνο το παιδί που γεννιέται με κάποια πάθηση ή με κάποια αναπηρία, σε καμία περίπτωση. Και είναι εντελώς άδικο και άτυχο εκείνο το παιδί, γιατί θα μπορούσε να γεννηθεί όπως γεννιούνται άλλα παιδιά, αρτιμελή και υγιέστατα. Και δεν φταίει ο άνθρωπος που έχει μια αναπηρία ή μια πάθηση, ούτε για την αναπηρία του, ούτε για την πάθησή του, σε καμία περίπτωση. Όμως, όντως, η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν να είναι φταίχτες. Όταν τιμωρείς κάποιον με αρνητική συμπεριφορά και συμπεριφορά
διάκρισης εις βάρος του. Δεν είναι σαν να του λες φταίς εσύ που δεν περπατάς όπως περπατάω εγώ, φταίς εσύ που έχεις αυτή την αναπηρία, που έχεις αυτή την πάθηση και γι' αυτό σε τιμωρώ με την απαξίωση μου και με την αρνητικότητα που σου προσάπτω. Είναι σαν να τους λέμε ότι φταίνε. Γιατί το αίσθημα του δικαίου λέει να τιμωρείται αυτός που φταίει, όχι να τιμωρείται κάποιος ο οποίος δεν φταίει. Και το αίσθημα είναι το κοινό αίσθημα του δικαίου αυτό. Τώρα όλη η Ελλάδα, για παράδειγμα, θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το χαμό της κοπέλας που έγινε το έγκλημα, η γυναικοκτονία εναντίον της στα Γλυκά Νερά. Και όλοι θέλουν να τιμωρηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της. Όλοι. Γιατί είναι το κοινό αίσθημα δικαίου ότι όταν κάποιος βλάψει άλλους ανθρώπους πρέπει να τιμωρείται. Όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος πρέπει να τιμωρείται. Γιατί να πρέπει να τιμωρούνται οι άνθρωποι που χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το έχουν επιλέξει, έχουν γεννηθεί με κάποια πάθηση ή αναπηρία. Και αυτό που αναφέρει η κοπέλα, που εργάζεται στο δημόσιο, στο οποίο δημόσιο γίνονται ή διακρίσεις, γίνονται ή αδικίες, όπως το είπε είναι, γιατί έχω δουλέψει και εγώ 3 χρόνια στο δημόσιο και δεν άντεξα και παραιτήθηκα, όμως εγώ είχα την εναλλακτική να κάνω κάτι άλλο. Ψάξε και συναντήσεις μήπως έχεις την εναλλακτική να κάνεις άλλο, κάτι άλλο εν τω μεταξύ. Στο δημόσιο όντως προωθούνται όσοι είναι ελκυστικοί εμφανισιακά και όσοι έχουν μπάρπα στην κοζάνη, πώς το λένε, όσοι έχουν μέσον. Και σε ένα τέτοιο κλίμα, αν ένας άνθρωπος διοριστεί με βάση κάποιες πρόνοιες του ΑΕΔ, φαντάζομαι, για ανθρώπους με αναπηρία, με βάση αυτές τις πρόνοιες, είναι σχρό, λυπηρό, είναι απόδειξη του τι είδους κοινωνία είμαστε, να δέχεται διακρίσεις και να τιμωρείται γιατί έχει διοριστεί με βάση την νομοθεσία προφανώς, η οποία είναι για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ανεπηρίες να εργοδοτηθούν. Η νομοθεσία αυτή είναι ούτως ώστε να μην μένουν άεργοι και άπραγοι και να σιτίζονται από επιδόματα οι άνθρωποι με αναπηρίες, αλλά να εργάζονται και να παράγουν έργο. Και η κοπέλα, από ό,τι μας γράφει, έχει πέραν των απαιτούμενων προσόντων για τη δουλειά που κάνει. Και από τη στιγμή που είσαι και εσύ στο δημόσιο, ρε φίλε, γιατί είναι αυτοί που δουλεύουν επίσης στο δημόσιο που τις φέρονται με τον τρόπο που τις φέρονται, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα? Ποιο είναι το θέμα σου? Μήπως σε ενοχλεί αυτή η κοπέλα που εσύ τη θεωρείς υποδεέστερη και κατώτερη και εντός εγώ κουτσί, βάζω εντός εγώ τη λέξη κουτσί, γιατί χρησιμοποιείς εσύ, εγώ θα τη χρησιμοποιούσα. Είναι άνθρωπος με αναπηρία βάδισης, θα έλεγα. Επειδή αυτή η κοπέλα είναι μορφωμένη και είναι καλλιεργημένη και παράγει έργο, πρέπει να ενοχληθείς. Εσύ πρέπει να ενοχληθείς και πρέπει να μην της δίνεις δουλειά και να την τιμωρείς και να την υποτιμάς. Γιατί? Γιατί? Γιατί τέτοιο ανθρωπάκι είσαι. Φίλοι, όπως μου έχει πει πρόσφατα ένας φίλος που παρακολουθεί το κανάλι από την Αμερική, μου λέει: Θέκλα, δεν ζουν ανάμεσά μας οι αδιάγνωστοι, ζούμε ανάμεσά τους. Καλή ώρα σου, Στάθη, που κενάς. Ζούμε ανάμεσά τους, λέει. Όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που δεν έχουν θέματα υγείας ή παθήσεις ή αναπηρίες, έτσι και σε σένα συμβαίνει να βρίσκεσαι σε ένα κλίμα που είναι τοξικό και να δέχεσαι mobbing. Mobbing, είπαμε, είναι ο εργασιακός εκφοβισμός, η εργασιακή παρενόχληση. Υπάρχει ολόκληρο playlist με τίτλο Mobbing στο κανάλι, μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλα τα βίντεο. Πώς το αντιμετωπίζεις τώρα εσύ ώστε να μην ξεσπάς σε κλάματα και να μην ξεσπάς πάνω στους δικούς σου και να μείνεις σε χάλια? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί όσο καλλιεργημένος και να είσαι, όσο ψυχοεκπαιδευμένος και να είσαι και ψυχολόγος ο ίδιος να είσαι, ρε παιδί μου, εάν έρχεσαι συνεχώς σε επαφή με τοξικά σχόλια, με τοξική στάση σώματος, με παθητική επιθετικότητα, με εκφοβισμό, θα στενοχωρηθείς. Πρέπει να είσαι ζώων για να μην στενοχωρηθείς. Πρέπει να είσαι ανέστητος. Κανείς δεν είναι ανέστητος στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να στενοχωριέσαι και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην είσαι καλά. Άρα, νομίζω ότι η προσπάθεια θα είναι στο πώς να εξυγιανθεί το περιβάλλον στο οποίο ζεις, παρά πώς να γίνεις εσύ αρρωστημένη και να μην επηρεάζεσαι από την κακία των άλλων. Είναι φυσιολογικό
να επηρεαζόμαστε από την κακία των άλλων. Είναι αναμενόμενο να μας πληγώνουν οι κακίες, να μας πληγώνουν οι κακεντρέχειες, να μας πληγώνουν οι αρνητικές ενέργειες που στέλνουν προς εμάς άνθρωποι μοχθηροί, ζηλόφθονοι, άνθρωποι μικροί, άνθρωποι γεμάτοι κομπλεξιλίκια, άνθρωποι που δεν αγαπάνε ούτε τα ντερά τους, πόσο μάλλον αγαπήσουν τον συνάνθρωπό τους. Δεν μπορείς, αγάπη μου, να μη στενοχωριέσαι όταν είσαι σε αυτό το περιβάλλον. Όπως είναι έτσι δομημένο το περιβάλλον. Θα σου συστήσω κάποια πράγματα. Μήπως να ζητήσεις μετάθεση σε κάποιο άλλο τμήμα. Μήπως να πας στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, ή αν υπάρχει τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού στην υπηρεσία που εργάζεσαι και λειτουργεί κανονικά, να εκθέσεις το θέμα σου και να ζητήσεις ουσιαστικά βοήθεια. Αν δεν έχεις κάνει ήδη ψυχοθεραπεία, το να κάνεις ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να δυναμωθείς και ίσως να ενδυναμωθείς και να πάρεις την απόφαση να αλλάξεις το χώρο που εργάζεσαι, ώστε να μείνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να σου πω ότι θα βοηθήσει είναι το να είσαι εδώ στο κανάλι μας και να μας γράφεις στην κοινότητα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ψευδόνυμα για να βάλεις το πραγματικό σου όνομα. Εγώ, όπως είδες, έχω διαφυλάξει τα στοιχεία σου. Να παίρνεις θάρρος, γιατί εδώ είμαστε πολλοί που έχουμε δεχθεί ή δεχόμαστε mobbing, bullying κτλ. Είμαστε αρκετοί εδώ μέσα οι οποίοι είμαστε δολωματάκι για τους τοξικούς. Τους τραβάμε πως ο διάολος το λιβάνι, όπως το μαγνήτη. Έχουμε τοξικομαγνήτη πολλοί από εμάς εδώ πέρα. Τοξικομαγνήτη έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν με κάποιο τρόπο. Και κυρίως με θετικό τρόπο. Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αν είσαι υπεύθυνη, που φαντάζομαι και καταλαβαίνω πως είσαι, αν είσαι σωστή επαγγελματίας, χαλάς την πιάτσα, γιατί ο άλλος πάει στο δημόσιο και ταξίνει. Και γιατί εσύ να δουλεύεις, θα σε τιμωρήσει να μην σου βάζει δουλειά για να είσαστε όλοι τα ζώα μου αργά και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τις ερωτικές σχέσεις, τι να σου πω κόρη μου, θέλει πολλά κιλά αρχίδια ένας άνδρας να είναι με μια γυναίκα η οποία έχει κάποια διαφορετικότητα και θα την εγκρίνει η μάμα. Να είναι, ξέρω εγώ, με μια γυναίκα η οποία έχει μια αναπηρία, να είναι με μια γυναίκα η οποία έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο ή σχέση, και αυτό δεν το κρίνουν μανούλες. Να είναι με μια γυναίκα που είναι πολύ μεγαλύτερη του, και αυτό δεν το κρίνουν οι μανούλες. Να είναι με μια γυναίκα που έχει κάποια διαφορετικότητα και θα χαλάσει το πλάνο που έχει κάνει η μαμά για τον κανακάρι της. Θέλει πολλά κιλά αρχίδια, sorry που μιλάω έτσι, και δεν υπάρχουν πολλοί άνδρες ανάμεσά μας που να τα έχουν έτσι τόσο βαριά, όμως υπάρχουν. Υπάρχουν και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν, και εγώ έχω γνωρίσει και μέσα από την εργασιακή μου πείρα αλλά και μέσα από το κοινωνικό μου περιβάλλον άνδρες οι οποίοι έχουν τα κότσια να αγαπήσουν και έχουν και την ευτυχία να αγαπηθούν, γιατί όταν αγαπάς αγαπιέσαι κιόλας. Καλά κάνεις και δεν δίνεις χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν σε έχουν βασίλισσα, και αυτό θα το πω και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ο έρωτας, ο πραγματικός έρωτας, είναι Θεός. Και όταν κάποιος είναι ερωτευμένος πραγματικά μαζί σου, όταν κάποιοι είναι ερωτευμένοι πραγματικά μαζί σου, σε έχεις ένα θρόνο. Σε έχει βασίλισσα, σε έχει βασιλιά. Αν δεν μας έχει βασίλισσα ή βασιλιά ο άλλος ή η άλλη με τον οποίο υποτίθεται ότι τα έχουμε, κλάφτα χαράλαμπε. Και τι να το κάνεις, όπως λες και εσύ τώρα, αυτόν τον 13 χρόνια μεγαλύτερο σου που... από τη μια όταν εσύ ήσουν ερωτευμένη μαζί του και εγώ σου για χάρη του αυτός εξαφανιζόταν και σου κάνει γκόστινγκ, και τώρα που εσύ κρατάς αποστάσεις σε τρέχει αυτός ξοπίσω. Δεν έχει σημασία, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, και όπως γνωρίζουμε τα μαγειρευτά τα φαγητά, άμα ένα πιάτο σχάρας για παράδειγμα το φας κρύο θα είναι παντελώς άνοστο. Αυτά ήθελα να πω. Στέλνω την αγάπη μας, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και περιμένω ότι όλοι οι φίλοι εδώ στο κανάλι, στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, θα σου δώσουν και παραδείγματα παρόμοια που βιώνουν και οι ίδιοι, γιατί δεν μόνο εσείς που τα βιώνεις αυτά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δέχονται διακρίσεις, και θα σου γράψουν και ενθαρρυντικά σχόλια. Από μένα έχεις την αγάπη μου και τις ευχές μου από τα 20 μου νύχια, που λέει η γιαγιά μου. Λέει, όταν εύχεσαι από τα 20 σου νύχια, λέει, εύχεσαι από τα βάθη της καρδιάς σου. Δεν ξέρω, εξηγήστε μας στα σχόλια που γνωρίζω τόσα πράγματα, τι σημαίνει ακριβώς, από πού είναι που έρχεται η έκφραση από τα 20 μου νύχια σου. Αυτά είναι τα 10, έχω και άλλα 10 στα πόδια, από τα 20 μου νύχια, κόρη μου. Έχεις τις ευχές μου, την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Keep walking.
συνέχισε να περπατάς, συνέχισε να αγωνίζεσαι, έστω και αν δεν περπατάς όπως περπατούν αυτοί που δεν έχουν ρεύμα υποποδία. Περπατάς όμως λεβέντικα και μάγκικα, γιατί είσαι ψυχάρα. Και δεν λέω ότι είσαι ψυχάρα επειδή έχεις ρεύμα υποποδία, είσαι ψυχάρα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζεις. Αυτά. Καλό βράδυ. Είδατε το αρχικό βίντεο 2021. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το update το οποίο μου ήρθε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Κυρία Πετρίδου, αγάπη μου, ζητήσατε να σας γράψω την αλλαγή που έγινε στη ζωή μου χάρη σε εσάς και το κανάλι και ήρθε η ώρα να το κάνω. Σου ζήτησα να μας γράψεις την αλλαγή που εσύ πέτυχες στη ζωή σου επειδή χρησιμοποίησες προς όφελος σου το κανάλι και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αφενός δεν μπορώ να σας το αρνηθώ και αφετέρου μέσα από το μήνυμά μου μπορούν κάποιοι άνθρωποι να βοηθηθούν. Όταν σας έστειλα το πρώτο μου email, αμαία άτομα με ειδικές ανάγκες ή αντοχές, κάποια χρόνια πριν, ήμουν σε μια φάση ζωής πολύ δύσκολη. Θεωρούσα πως τα προβλήματα που αντιμετώπιζα τότε είχαν άμεση σχέση με το κινητικό πρόβλημα, τη ρεβοϋποποδία. Κατάθλιψη, απομόνωση, βουλιμία, ξέσπασμα σε κλάματα εξαιτίας του μόπινγκ στον εργασιακό χώρο ήταν συχνά και άγρια. Αγάπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε και ο θάνατος του πατέρα μου από καρκίνο, τον οποίο υπεραγαπούσα συλληπιτήρια. Και το ανέμελο κοριτσάκι με τα δικά του προβλήματα μεταμορφώθηκε σε μια γυναίκα που έπρεπε να στηρίξει μια μητέρα που πράγματι είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήξερα ότι είχα έναν ψυχικό κόσμο πολύ μπερδεμένο και έψαχνα απεγνωσμένα για βοήθεια. Ένα βράδυ μια φίλη μου είπε για σας και το κανάλι σας και ένα μαγευτικό ταξίδι αλλαγής και ποιοτικής ζωής άρχισε. Λέξεις όπως ναρκισισμός, νέγκινγκ, μόμπινγκ μου ήταν τελείως άγνωστες. Άρχισα να σας παρακολουθώ ασταμάτητα, καταλαβαίνοντας πως δεν είμαι μόνο εγώ που αντιμετωπίζω τέτοια προβλήματα, αλλά τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η ζωή μου βήμα-βήμα γινόταν ποιοτική και το ένιωθα. Άρχισα να γελάω, να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, να είμαι χαρούμενη, αλλά ταυτόχρονα σε ετοιμότητα να αναγνωρίζω τα ανθρωπόμορφα ναρκισσιστικά τέρατα που ζουν ανάμεσά μας χωρίς να έχω κανένα δισταγμό να τα αντιμετωπίσω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν φταίω εγώ για το κινητικό μου πρόβλημα, ούτε για τα ναρκισσιστικά κομπλεξίλικια τους. Δεν φταίω που ζω σε μια τσουβαλιασμένη κοινωνία ηλιστική χωρίς ανθρωπιά και αξίες αληθινές. Εγώ πάντα θα είμαι ασυμβίβαστη σε όλα αυτά. Μπράβο κόρη, χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι όντως αγωνίστρια η φίλη και την έχουμε γνωρίσει, ήρθε και στο τρίτο επίπεδο, την έχουμε γνωρίσει. Μου δώσατε ένα πολύτιμο δώρο, κυρία Πετρίδου, τη δύναμη να σπάσω το γυάλινο κλουβί που ζούσα πριν σας γνωρίσω και μια μεγάλη όθηση προς μια όμορφη ποιοτική ζωή. Φύγε, ζήσε, λέω στον εαυτό μου. Μη γυρνάς πίσω. Η ζωή είναι όμορφη και σου αξίζει. Σας εκτιμώ, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ με το update της φίλης και όντως επειδή την έχω δει και σε Zoom και στο book club της Δευτέρας τη βλέπω. Νομίζω και στο τρίτο επίπεδο την έχω δει, δεν θυμάμαι σίγουρα, αλλά σίγουρα την έχω δει στο book club. Είναι μια χαρούμενη γυναίκα, όντως. Είναι ενθουσιασμένη και ενθουσιαστική. Και με τίποτα δεν θυμίζει το πνεύμα μέσα στο οποίο έγραφε 3,5 χρόνια πριν. Δεν θέλω να πάρω τα εύσημα εγώ προσωπικά για την αλλαγή σου. Εσύ παίρνεις τα εύσημα. Εσύ έκανες τη δουλειά. Στο κανάλι αυτό καθημερινά ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ο σκοπός μου είναι να φτάσω στα αυτιά όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και εύχομαι ολόκαρδα άνθρωποι που τα χρειάζονται να τα ακούσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τα εργαλεία που δίνουν τα βίντεο. Πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση να ανακαλύπτεις ότι δεν βιώνεις μόνο εσύ δύσκολα γεγονότα. Είναι μεγάλη συναισθηματική και ψυχική ανακούφιση να αντιληφθείς
ότι δεν είσαι μόνο εσύ σε ένα δύσκολο σημείο στη ζωή σου, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βιώνουν και αυτοί τις δικές τους δυσκολίες. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό δυσκολιών εδώ, δεν θα βγάλουμε έξω τα τραύματα μας να τα αναμετρήσουμε, αλλά είναι παρήγορο και ανακουφιστικό να μαθαίνεις πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που προβληματίζονται από παρόμοια ζητήματα με εκείνα που προβληματίζουν εσένα και ότι υπάρχουν τρόποι, υπάρχει πορεία, υπάρχει οδός για να μπορέσουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και να μπορέσουμε να χαρούμε ουσιαστικά στη ζωή μας. Η ψυχοεκπαίδευση, η συστηματική καθημερινή ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία και ο πνευματικός αγώνας είναι το χρυσό τρίπτυχο που μας οδηγεί στην πνευματική, συναισθηματική, ψυχική και σωματική ακόμη αναγέννηση. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα νέα της φίλης. Πραγματικά όταν τη γνώρισα μέσω Zoom χάρηκα πολύ. Το ξέρει, της το είπα κιόλας, και όσοι ήταν παρόντες και παρούσες το θυμούνται. Χαίρομαι για την πρόοδο σου, για την οποία τα εύσημα παίρνεις μόνο εσύ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που στέλνουν τις ιστορίες τους και πολλές φορές και τα κρύβρεχτες ιστορίες με αρκετό ιστριονισμό, είναι μια νέα λέξη που μάθαμε πρόσφατα, ο ιστριονισμός, οι οποίοι έχουν πάρει βίντεο με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από το δικό σου βίντεο το 2021 και κάποιες φορές στείλαν και δεύτερο mail και τρίτο mail και άκουσαν και δεν έπραξαν τίποτα. Πήραν μόνο το γεγονός ότι ένιωσαν πως τους αναγνώριζα ότι είχαν προβλήματα, αλλά δεν είχαν το θάρρος, τα κότσια, δεν είχαν τη θέληση, αν θέλεις, να πάρουν και τα εργαλεία που προτείνονται μέσα από τα βίντεο, να δουλέψουν με τον εαυτό τους, να πάρουν τον εαυτό τους στη ψυχοθεραπεία, να κάνουν συστηματική ψυχοεκπαίδευση και να δουλέψουν με τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κλίμα του καναλιού μας. Χθες το βράδυ βρήκα ένα σχόλιο, μήνυμα, δεν θυμάμαι τι ήταν, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που διαβάζω, από μια κοπέλα που μου λέει: «Κυρία Θέκλα, είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί μου συνέβη και ένα άσχημο γεγονός». Μου περιέγραψε το άσχημο γεγονός, μου το περιέγραψε με λίγα λόγια. «Έχετε κάποιο βίντεο να παρακολουθήσω το οποίο να με βοηθήσει? Επιστρέφω στο κανάλι τώρα που νιώθω άσχημα». Και θέλω να το πω αυτό, ότι αρκετός κόσμος μπαίνει στο κανάλι όταν έχει χωρίσει, όταν είναι σε απόγνωση, όταν βιώνει κατάθλιψη, όταν η ζωή του είναι δύσκολη, και όταν νιώσει καλύτερα ή όταν έρθει ένας εξωτερικός παράγων να αλλάξει τη δυσθυμία του, όταν έρθει ας πούμε μια σχέση, ένας έρωτας, αφήνουν το κανάλι, αφήνουν την ψυχοεκπαίδευση, αφήνουν τη δουλειά με τον εαυτό τους και σκέφτονται: «Τα προβλήματα μου έχουν λυθεί, τα προβλήματα μου έχουν επιληθεί, δεν χρειάζομαι πλέον την ψυχοεκπαίδευση, δεν χρειάζομαι την ψυχοθεραπεία, γιατί βρήκα άντρα, βρήκα γυναίκα, βρήκα τη δουλειά των ονείρων μου και ούτω καθεξής». Ο πνευματικός αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Η ψυχοεκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Το συζητούσαμε χθες με τον Πάνο, τον σύντροφό μου, χθες το βράδυ. Κάτι συζητούσαμε από αυτά που συζητούμε μεταξύ μας. Και λέγαμε αυτό το πράγμα, ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα πράγματα και αν μάθουμε, θα θέλουμε πάντα να μάθουμε περισσότερα και θα θέλουμε πάντα να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τακτοποιήσουμε καλύτερα τα εσωτερικά μας ζητήματα ή αλλιώς να κυριαρχήσουμε επί των εσωτερικών μας δαιμόνων, να γινόμαστε καθημερινώς μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και λέγαμε αυτό το πράγμα, ότι δεν σταματάει ποτέ ο πνευματικός αγώνας. Δεν σταματάει ποτέ η ψυχοεκπαίδευση. Είναι τρόπος ζωής. Άμα μπει σε αυτόν τον τρόπο ζωής και καθημερινώς ψυχοεκπαιδεύεσαι και καθημερινώς κάνεις πνευματικό αγώνα, τότε δεν κινδυνεύεις να βρεθείς ξαφνικά από τα ψηλά δώματα στα χαμηλά. Είσαι οχυρωμένος. Έχεις άμυνες. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας συμφέρει και είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας η ψυχοεκπαίδευση και ο πνευματικός αγώνας να μην σταματά ποτέ. Πραγματικά δεν το λέω για να έχει θεάσει στο κανάλι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλές θεάσει στο κανάλι. Έχει πολλές χιλιάδες εγγραφές στο κανάλι. Πήραμε και την πλακέτα των 100.000 συνδρομητών και όλα καλά. Το λέω για εσάς. Το λέω για τον καθένα ξεχωριστά,
όσοι βρίσκεστε εδώ επειδή περνάτε κάτι δύσκολο, όταν ξεπεράσετε αυτό το δύσκολο, να παραμείνετε. Μόνο όφελος έχουμε από τη συνεχή ψυχοεκπαίδευση, το συνεχή πνευματικό αγώνα και τη συνεχή εξέλιξη. Η ψυχοθεραπεία, ναι, θα γίνει για ένα α, β, γ χρονικό διάστημα, όσο χρειάζεται ο καθένας και όσο του συστήσει ο θεραπευτής του ή θεραπεύτρια του ότι χρειάζεται, και κάποια στιγμή σταματάει η ψυχοθεραπεία ή σταματάει ένας κύκλος ψυχοθεραπείας και μετά ίσως να χρειαστεί ένας άλλος κύκλος ψυχοθεραπείας. Το να είμαστε όλοι μας τη ζωή σε ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο θα το θέλαμε. Αλλά το να είμαστε συνεχώς σε ψυχοεκπαίδευση και πνευματικό αγώνα είναι κάτι που είναι καλή ιδέα να το θέλουμε και είναι κάτι που θα μας κρατά σε εγρήγορση και θα μας δίνει ακριβώς αυτή τη χαρά της ζωής και αυτή την εσωτερική δύναμη ότι μαθαίνω, εξελίσσομαι, προσπαθώ, οπότε θα μπορώ να με προστατεύσω ό,τι και αν συμβεί στο δρόμο μου. Τα φιλιά μου στη ψυχάρα που μας έστειλε το βίντεο και σε όλους σας. Σας αγαπώ. Γεια. Yeah.